Διαβάστε στο πατριωτικό μαγγελιό της Παρασκευής. Από το μπάζωμα των Τεμπών στο τσιμέντομα Μπρατάκου Παπασταύρου. Γιατί ο Μητσοτάκης έφαγε τους δύο στενούς του συνεργάτες μετά την αποκάλυψη ότι γλεντούσαν στο σπίτι του εφοπλιστή Μαρινάκη το βράδυ της Κυριακής. Πώς χρησιμοποιείται ο Ανδρουλάκης ως δούριος ύπος για να φθαρεί η κυβέρνηση. Τώρα θα τα δει όλα ο Αλαζόνα Μητσοτάκης, γιατί όταν παλεύουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Παραπέει η κυβέρνηση διαπλοκής και των σκανδάλων. Θα στηθούν διπλές κάλπες τον Ιούνιο. Έργο Κυριάκου, ο Πούτιν τον μισή, ο Μπάιντεν του ρίξε πόρτα. Ακυρώθηκε το ταξίδι του Έλληνα πρωθυπουργού στη ΣΥΠΑ. Μόνο ο Ζελένσκι του μιλάει. Ο Ερντογάν όμως θα δει τον Αμερικανό πρόεδρο. Ορέστης Ομράν και αμάν αμάν για την Αγία Οικογένεια, ο υποψήφιος μεγαλοδικηγόρος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και τα ερωτήματα για τα ΕΛΤΑ, τον Πάτσι, τον Χατζηδάκη και τον γιο του Πέτρου Ευθυμίου. Έρχονται οι ταβατζίδες των πολυεθνικών με επικεφαλής τον γνωστό και μη εξαιρετέο Μπουρλά. Τα μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φαρμακοβιομηχανίας από εβδομάδα στο Μαξίμου για τα περαιτέρω. Όλη η αλήθεια για τη δολοφονία του Μιχάλη Φιλόπουλου, για την οποία δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Οι μαχαιροβγάλτες με τη γραβάτα κυκλοφορούν ελεύθεροι 17 χρόνια μετά. Στο πατριωτικό μακελιό της Παρασκευής, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.